ότι υπάρχει, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρόσθετα προβλήματα ακριβώς λόγω της ακύρωσης της απόφασης διορισμού του φόρου φορολογίας. Διότι αποφασίζει φόρους, πρόστιμα κλπ. Είχαμε και μια ακυρωτική επιβολή φορολογίας πέρσι λόγω αυτής της εξέλιξης από το Διοικητικό Δικαστήριο. Η συγκεκριμένη περίπτωση από μόνη της δεν θα είναι καταστροφική για τα δημόσια οικονομικά. Mm. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι δείχνει τα προβλήματα που είναι εγκυγενή στο όλο σύστημα και στο όλο σχεδιασμό. Δεν μιλάμε μόνο για τον εφόρο φορολογίας. Μιλάμε παλαιότερα για απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, μιλάμε για την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γενικά όλα τα σώματα στα οποία ο ιδιωτικός τομέας βασίζεται για να ασκήσει τις λειτουργίες του και δεν μπορεί να έχει ένα βαθμό βεβαιότητας ότι οι αποφάσεις θα στέκουν, οι γνωματεύσεις που δέχονται θα στέκουν. Οπότε δημιουργούμε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα πω εχθρικό, αλλά δεν είναι φιλικό προς τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αυτού του τόπου για να ασκήσουν τις λειτουργίες τους. Ναι. Και, όταν και είναι και αποτρεπτικό, κύριε Γεωργιάδη, θυμάστε, τότε με την απόφαση της ΕΠΑ για το καρτέλ στα καύσιμα, απόφαση η οποία έπεσε, επειδή, όχι επί της ουσίας, επειδή οι δικηγόροι έκριναν το θέμα διορισμού του Προέδρου τότε της ΕΠΑ. Άρα υπήρχε ένα προηγούμενο σε τέτοιου είδους συμβουλία και εκεί οι δικηγόροι ξέρουν, ψάχνουν από αυτά για να πέσουν αποφάσεις ουσίας και ενδεχομένως να γίνει και αυτό τώρα να συμπαρασύρει πολλές άλλες ενδεχομένως αποφάσεις και να πρέπει φόροι κλπ. Να πρέπει να επιστραφούν. Αυτή είναι η ανησυχία. Πολύ εύστοχο το σχόλιο και το επιπρόσθετο αρνητικό στοιχείο είναι αυτό που είπατε πριν. Επειδή πέφτουν για τυπικά θέματα, mm-hmm. η ουσία δεν δικάζεται. Οπότε, και όταν λύθει το τυπικό θέμα, θα πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή δικαστική διαδικασία για να δικάσουμε την ουσία. Και αυτό ισχύει σχεδόν για όλες τις συναλλαγές και συσχετισμούς ιδιωτικού τομέα κυβέρνησης. Οπότε, είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να επιληθούν. Ναι. Μεταξύ και πολλών άλλων μεταρρυθμίσεων πρέπει να γίνουν, κύριε Γεωργιάδη, διαβάζω εδώ την αιαρινή σας έκθεση. Θεωρείτε ότι είναι αβέβαιο έτσι, το οικονομικό περιβάλλον, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια στη χώρα μας, γιατί δεν ξέρουμε και την εξέλιξη της πανδημίας. Άρα πρέπει να κρατάμε έτσι κάποια χρήματα στην πάντα, ασφάλεια, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Και δεν είναι μόνο η εξέλιξη της πανδημίας, είναι και πώς έχει διαμορφωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, πώς θα διαμορφωθούν οι καταναλωτικές συνήθειες, δηλαδή θα υπάρξουν μόνιμες διαφοροποιήσεις στις επιλογές μας, αν θα ταξιδεύουμε, πού θα ταξιδεύουμε. Βλέπουμε ήδη να υπάρχουν προβλήματα στην εφοδιασιακή αλυσίδα, δηλαδή έχουμε προβλήματα στην παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Καθυστερήσεις στην παράδοση μηχανημάτων. Όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσουν την οικονομία, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Τι άλλο έχετε εντοπίσει ή ποιες είναι οι συστάσεις σας, αν θέλετε. Ένας είναι ο σκοπός βεβαίως του Δημοσιονομικού Συμβουλίου να μελετά και να προειδοποιεί ενδεχομένως συμβουλευτικά και να συστήνει. Το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί πάλι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως θα έχετε καταγράψει, δεν έχουμε αντιδράσει τον προηγούμενο χρόνο, διότι θεωρούμε όλη την κρατική παρέμβαση να στηρίξει την οικονομία, τα νοικοκυριά ήταν απαραίτητη, ήταν και για το καλό της οικονομίας, αλλά πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό πλέον είναι να συγκρατηθούν οι δαπάνες, οπότε κάνουμε αναφορά στην αύξηση των κρατικών δαπανών και στο κρατικό μισθολόγιο. Και το δεύτερο είναι να επιταχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν συνθήκες μέσω των μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να παράξουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό σημαίνει περισσότερο φορολογικά έσοδα για το κράτος και δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους. Έχουμε τώρα το σχέδιο ανθεκτικότητας και ανάπτυξης που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα έχει την άμεση επίπτωση να εισρεύσουν κονδύλια στην οικονομία και μας δίνει την ευκαιρία και την υποχρέωση να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε αυτούς τους αυξημένους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Οπότε πρέπει επιτέλους να το εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και το συνταξιοδοτικό και επειδή διάβασα ότι κάνετε αναφορά σε αυτό, έγινε μια ιστορική, αν θέλετε, προχθές διάβαζα ο τρόπος με τον οποίο υπογράφει συμφωνία και με τους προσληφθέντες μετά από το 2013 για το συνταξιοδοτικό και τα ταμεία τους κλπ. Εσείς το διαβάζετε διαφορετικά, θα έχει αύξηση, αν θέλετε, το ταμείο. Αναπόφευκτα θα έχει αύξηση στο δημοσιονομικό κόστος.
Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί κάποιος να πει με ακρίβεια. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση, απλά να σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί. Αναφέρεται ότι θα υπάρξει συνεισφορά εργοδότη-εργοδοτούμενο από 5% και θα γίνονται αναλογιστικές μελέτες για να καταγραφεί αν θα υπάρξει έλλειμμα ή όχι. Δεν είναι ξεκάθαρο στο παρόν στάδιο εάν προκύψει έλλειμμα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προκύπτει. Πώς θα καλυφθεί από αυτό το έλλειμμα? Θα αυξηθούν εξίσου οι συνεισφορές εργοδότη-εργοδοτούμενου ή με διαφορετικό τρόπο? Αυτό δεν διαφαίνεται, δεν έχει ξεκαθαρίσει από τις ανακοινώσεις τουλάχιστον που έχουμε δει εμείς μέχρι σήμερα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, να δούμε αν έχουν γίνει συμφωνίες, τι προνοούν στην τελική λεπτομέρεια αυτές οι συμφωνίες, για να καθορίσει κάποιος αυτό το κόστος. Ναι. Αυτό όμως εντάξει. Ναι. Πείτε μου, ναι, συμπληρώστε. Αυτό όμως εντάσσεται μέσα στο πνεύμα μιας ευρύτερης ανησυχίας που έχουμε εκφράσει. Καταγράφουμε στην έκθεσή μας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση πλήρωσης μόνιμων θέσεων, μόνιμων αναγκών της κυβέρνησης με έκτακτο και ορομίσθιο προσωπικό. Και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι όσο αυξάνονται αυτοί οι αριθμοί, αυτές οι ομάδες αποκτούν δύναμη. Την ίδια ώρα κάνουν και μία σύγκριση με το τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Οπότε βλέπουμε να αρχίζουν να γίνονται διεκδικήσεις βάσει αυτής της σύγκρισης και αναπόφευκτα, επειδή αποκτούν και πολιτική δύναμη περισσότεροι, βλέπουμε να υπάρχει μία τάση παραχώρησης αυτών των αυξήσεων. Οπότε δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στο κρατικό μισθολόγιο. Και είναι αυτό που λέμε. Θα έπρεπε μέχρι σήμερα να δημιουργηθεί ένας διάφανος μηχανισμός αξιοκρατικός, να λαμβάνει υπόψη παραγωγικότητα. Δεν είναι θεωρητικά αυτά τα πράγματα. Ή αποφεύγουμε τους κινδύνους. Όχι, θεωρητικά και επίσης δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη. Τόση ώρα μιλάτε, σκέφτομαι ένα πρόσφατο παράδειγμα. Αυτό που λέτε, που θέλουν κι άλλα και πολιτικές αξιώσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι που γίνεται διαχρονικά. Και αυτό διασφαλίζει και τα συμφέροντα και των ίδιων των δημόσιων υπαλλήλων. Διότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα επιτρέψει στο κράτος να συνεχίσει να τους καταβάλει τα οφειλόμενα τους. Ο καλός δημόσιος υπάλληλος, ο πιο παραγωγικός, θα αμείβεται περισσότερα. Βλέπουμε αυτό το πράγμα να μην ισχύει σήμερα. Ναι. Πρέπει επιτέλους αυτά τα πράγματα στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρύθμισης να συμπεριληφθούν. Ναι. Αν ξεχωρίζατε κάτι συγκεκριμένο ή μια πολιτική ή μια μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει ή μια νομοθεσία που πρέπει να αλλάξει, κύριε Γεωργιάδη, που είναι, αν θέλετε, μπορεί να απειλεί τα δημόσια οικονομικά. Θυμάστε μέχρι πρόσφατα στην έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων του Υπουργείου Οικονομικών που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, ήταν πιθανή δικαστική απόφαση υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων τότε με τους μισθούς τους. Αυτό έχει φύγει από τους κίνδυνους που μετράμε κάθε χρόνο. Εσείς ποιος θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερο σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε? Δεν θα το χαρακτήριζα κίνδυνο, αλλά πιο άμεση και σημαντική μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι το δικαστικό σύστημα. Ναι. Το δικαστικό σύστημα επηρεάζει τις αξίες των ακινήτων, επηρεάζει το πόσο εύκολα μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποιος, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τις καλές ξένες επενδύσεις να έρθουν στην Κύπρο, διότι κανένας σοβαρός ξένος επενδυτής δεν θα έρθει στην Κύπρο να επενδύσει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια και να ξέρει μάλλον ότι για να διεκδικήσει αυτό που υπόγραψε σε περίπτωση που πάει λάθος θα χρειαστούν 10, 15, 20 χρόνια. Οπότε όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αυτό θα καλύψει και το θέμα και το μίξ υπηρετούμενων χορηγήσεων. Έχουμε ένα βέβαιο περιβάλλον εδώ και πόσα χρόνια, κάθε λίγο μεταβάλλεται και βλέπουμε αυτό αποτρέπει ακόμα και τις ίδιες τις τράπεζες με τους δανειζόμενους να καθίσουν να βρουν μια λύση. Διότι σου λέει ο ένας, να περιμένω να αλλάξει προς το δικό μου συμφέρον, προς τη δική μου μεριά, μετά ο άλλος. Οπότε δεν προχωρά αυτό το θέμα. Πρέπει επιτέλους αυτά να τα λύσουμε. Μάλιστα.